Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το ρεύμα. Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπει ένας κόφτης, για να μην μας έρθει ο λογαριασμός το Δεκέμβρη και πάθουμε εγκεφαλικό του ρεύματος. Βλέπετε από τη μία τον κύριο Θανάση Τικίδη, ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος είναι κοντά μας. Αλλά θα ξεκινήσουμε και σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τικίδη, από την ιστορία των ρευματοκλοπών. Έχουμε πάει στον Ασπρόπυργο, σε μια περιοχή που το φαινόμενο είναι αρκετά έντονο, όχι μόνο εκεί. Ναι, λίγο δύσκολη περιοχή σε ορισμένα κομμάτια της. Σωστά. Και στο Ήλιον συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες περιοχές. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι μαζί με τον κύριο Τσοκάνη, το Δημοτικό Σύμβουλο, να δούμε καταγγελίες που υπάρχουν στην περιοχή και πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά, Λευτέρη. Καλημέρα Άρη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα και από μένα και από τον κύριο Τσοκάνη. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή που, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν καταγγελίες ρευματοκλοπών σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, βάσει των στοιχείων που έχουμε από το ΔΔΕ. Ο κύριος Τσοκάνης, που είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, έχει την εικόνα το τι συμβαίνει με τις ρευματοκλοπές και μας είπε και στοιχεία τα οποία εμένα με ευνηδίασαν. Καλημέρα και από εμάς. Γεια σας. Να έχετε υπόψη ότι δυστυχώς αυτό που είπε ο κύριος Πορτοσάλτε είναι η πραγματικότητα και δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Να πάμε όμως στις ρευματοκλοπές. Κύρια, το φαινόμενο παρουσιάζεται στις οικογένειες, όχι σε όλες, στις οικογένειες που κατοικούν Ρωμά. Εκεί φαίνεται το φαινόμενο να έχει ανθίσει. Βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΔΔΕ αρχίζει και κόβει το ρεύμα ή προβλέπει λύσεις. Υπάρχει όμως και το φαινόμενο μεγάλες επιχειρήσεις να οδηγούνται σε αυτή την κατάσταση των ρευματοκλοπών. Όπου εκεί δυστυχώς δεν μπορεί να παρέμβει ούτε η ΔΔΕ, γιατί είναι κλειστές οι πόρτες και κλειστά τα παράθυρα. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Ναι. Δηλαδή δεν το κάνουν μόνο οι συμπολίτες Ρωμά ή οι τσιγκάνοι. Οργανωμένες επιχειρήσεις. Το κάνουν και οι επιχειρήσεις λοιπόν αυτό. Α, μάλιστα. Για να το κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Να φανταστείτε πώς φαίνεται ότι σε περιόδους που βρέχει, ένα παράδειγμα, στον Ασπρόπυργο που δραστηριοποιείται το 40% της βιομηχανίας της χώρας, θα έπρεπε να μην υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα. Δηλαδή να υπάρχει μια συνεχή ροή. Όταν βρέχει, πέφτει το ρεύμα. Προσέξτε, επιχειρήσεις και βλέπεις που άλλες. Ναι. Βλέπετε επιχειρήσεις που δεν έχουν ρεύμα και βλέπετε. Κύριε Τσοκάνη, εξηγείτε αυτό κάπως πώς έχουν μπει σε αυτή την ιστορία και οι επιχειρήσεις. Γιατί η τιμή που πληρώνουν το ρεύμα οι παρανομούντες μέχρι τώρα με βάση το πλαίσιο, γιατί το έχουμε αφημένο από το 2021, λες και δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα με την ενεργειακή κρίση το τελευταίο διάστημα. Ένα συνεπής καταναλωτής πληρώνει περισσότερα από εκείνον που παρανομεί και κλέβει ρεύμα. Φυσικά. Αλλά δεν τώρα είναι εξετάζουν αν θα αλλάξει αυτό. Βέβαια, συμφωνώ, αλλά προσέξτε τώρα το εξής. Εκεί είμαστε σε μία. Ο Λευτέρης και ο κύριος Τσοκάνης είναι σε μία είναι όχι σε μία, στη βιομηχανική περιοχή Δυτικής Αττικής. Η οποία βιομηχανική περιοχή πρώτα απ' όλα δεν έχει δρόμους. Αυτοκίνητα και αυτά τα φορτηγά εξάγουν προϊόντα. Για να καταλάβετε σε τι κωμωδία ζούμε. Λοιπόν, εκεί φεύγουν τώρα φορτηγά τριαξονικά. Για να σας διακόψω. Παρακαλώ, ορίστε, παρακαλώ. Ναι, για να σας διακόψω, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, να επιβεβαιώσω αυτό. Τι λέτε τώρα. Έχουμε έρθει στο σημείο που επιβεβαιώνει τα λόγια σας. Δηλαδή, βρισκόμαστε στη βιομηχανική περιοχή και δεν υπάρχουν δρόμοι. Έλα. Δηλαδή, γίνεται ένα βιομηχανικό ατύχημα και δρόμοι διαφυγής δεν υπάρχουν. Ναι. Ωραία, δουλεύει το 112 στον Ασπρόπυργο. Από πού θα φύγουν οι Ασπροπυριώτες, οι εργαζόμενοι, οι εργάτες. Έγινε για παράδειγμα. Συγγνώμη, το ασθενοφόρο. Είναι μόνο μία είσοδος που μας δείχνει ο περατέρ μου αυτοί που έρχονται από Αθήνα. Κοιτάξτε πώς πείζει. Πραγματικά και δεν είναι ώρα αιχμής ακόμα. Ναι. Το ασθενοφόρο από το Αττικό νοσοκομείο έκανε 55 λεπτά να φτάσει στον Ασπρόπυργο. Έχασε τη ζωή του άνθρωπος. Άρα, από λοιπόν, πού να περάσει το ασθενοφόρο, ακόμα και δρόμους, με τη σιρήνα να έχει. Δεν έχουμε διαμορφωμένο βιομηχανικό χώρο και, εννοώ περιοχή. Έτσι, μπράβο, για το ρεύμα που λέτε εσείς τώρα και το κλέβουν. Να βάλετε και ένα παράδειγμα. Ναι. Έτσι, μπράβο. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν χτιστεί 500.000 τετραγωνικά μπετό. Να σας πω, κύριε το νερό Τσοκάνη, που θα βρέξει, ναι, πού θα πάει. Μην τα πιάσουμε όλα μαζί. Εδώ πρέπει να πούμε καθαρά, γιατί με την ιστορία των ρευματοκλοπών έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές και έχουμε μιλήσει και για τη δράση των Ρωμά ακόμη περισσότερες. Εδώ να πούμε ότι το κράτος και το ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι όπως είναι ενθαρρύνει τη ρευματοκλοπή. Και γι' αυτό έχουν μπει μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν θέλουν να πιάσουν. Ναι. Δεν θέλουν να σταματήσει η ρευματοκλοπή. Μα κύριε Τσοκάνη, είναι πολιτικές αποφάσεις και δεν θέλουν. Άκουσα τη ΔΔΕ να παραδέχεται πως παρά τους εντατικούς ελέγχους που γίνεται, το φαινόμενο έχει φουντώσει, έχει ανθίσει ακόμη περισσότερο. Για ποιο λόγο συμβαίνει, γιατί συμφέρει να το κάνουν.
Η άποψή μας, θα μου επιτρέψετε, είναι ότι δεν θέλουν να σταματήσουν. Ναι. Υπάρχουν γιατί υπάρχουν πελατειακές σχέσεις και από εκεί βγαίνουν ψήφοι. Έτσι, μπράβο, αλλά, αυτό που αλλά το, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά η κανονικότητα θα έλεγε ότι οι Ρωμά θα έπρεπε να ζουν σε έναν οικισμό που θα παρέχεται και το νερό και το ρεύμα και θα το πληρώνουν κανονικότατα, οργανωμένα. Με σχολεία, με δρόμους, έτσι, ωραία, μπράβο. Και δεν θα κάνουν παραπήγματα για να κλέβουν το ρεύμα. Αυτό θα έλεγε η κανονικότητα. Αντίστοιχα, οι μεγάλες βιομηχανίες, οι μεγάλες αποθήκες. Το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Θα έπρεπε να έχουν ανοιχτά τις πόρτες για τους ελέγχους. Και πάμε όχι κλειστά. Τώρα λίγο σε αυτό που ακούμε ότι θα γίνει, κύριε Τοντικίδη, από την πλευρά της κυβέρνησης για την παρέμβαση δηλαδή στην αγορά ad hoc, προκειμένου να στηρίζονται οι καταναλωτές και να προλάβουμε τις όποιες αυξήσεις θα έρθουν το επόμενο διάστημα στους λογαριασμούς. Εντάξει, έχουμε αργήσει νομίζω να το πιάσουμε όλο αυτό. Είναι κάπως αργά, λες, πιστεύετε ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα? Είναι ο μόνος τρόπος να παρέμβουμε στην τιμή της χοντρικής του ρεύματος μέσα από τις πιέσεις της κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι δομικό και θα καταλήξει να γίνει και συστημικό. Υπάρχει μια γραμμή που ξεκινάει από την Ελλάδα και φτάνει στην Ουγγαρία και από τα ανατολικά αυτές οι χώρες πληρώνουν εξαιρετικά υψηλές τιμές για την χοντρική τιμή του ρεύματος και η Κεντρική Ευρώπη είναι σαν να δουλεύουν δύο χρηματιστήρια ουσιαστικά. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι πολύπλοκος ο μηχανισμός, δεν είναι πολύ κάποιο τον ελέγξει άμεσα. Δηλαδή, επομένως, για να το πούμε απλά, οι χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Η Δυτική Ευρώπη. Και Δυτική Ευρώπη, σωστά. Άρα δεν σημαίνει. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ξεκινά από την Ουκρανία που έχουν καταστραφεί όλες οι υποδομές της. Επομένως, έχει ανάγκη σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που δεν συνέβαινε. Αυτό έχει απορριθμίσει πλήρως την Ανατολική Ευρώπη. Αλλά η κυβέρνηση, εγώ άκουσα χθες να λέει, και αυτό να μας πείτε αν μπορεί να γίνει, ότι είτε δεχτεί αυτό που δεν το ξέρουμε ακόμη, εννοώ το μηχανισμό, είτε όχι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εννοώ η Κομισιόν, είτε το δεχτεί είτε όχι, η κυβέρνηση δεν θέλει να μετακυλήσει στη λιανική, είτε όχι μόνο στα νοικοκυριά, αλλά και σε επιχειρήσεις. Να ανάξουμε τον τίτλο, γιατί είναι και οι επιχειρήσεις. Να μην φτάσει το ακριβό ρεύμα ούτε στην επιχείρηση, ούτε στα νοικοκυριά. Σωστά. Μπορεί αυτό να επιτευχθεί αυτό? Ναι, ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει σε κάποιο βαθμό, μπορεί να γίνει. Να μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός όπου θα προλαμβάνει μια τιμή, ανώτερη τιμή στη χοντρική τιμή. Γιατί εκεί βρίσκεται και το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, έως τώρα το είδαμε με την επιδότηση. Λέτε ότι θα είναι ένας μηχανισμός που θα υπερβεί. Όταν αρχίσει να μπαίνει στη λιανική το πρόβλημα, είναι αργά. Οι επιδοτήσεις δεν επαρκούν για να λύσουν το πρόβλημα. Άρα η όποια παρέμβαση πρέπει να γίνει χθες. Εκ των προτέρων. Εκ των προτέρων. Σε συνδυασμό πιθανόν και με τις επιδοτήσεις στα νοικοκυριά με τα χαμηλά εισοδήματα. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός, αλλά κυρίως η κυβέρνηση και με την επιστολή που είπε ο κ. Μητσοτάκης τελευταία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να λυθεί το πρόβλημα ότι θα πρέπει να μοιραστούν όλες οι χώρες το βάρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στην Ουκρανία. Δεν μπορεί να το παραλαμβάνουν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Βέβαια, κύριε Τοντικίδη, για να το κλείσουμε, από το ότι στείλαμε εμείς την επιστολή μέχρι το να το ακούσει η Ευρώπη και να κάνει κάτι, ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Καλό είναι αυτό, αλλά σωστά το λες. Αλλά εγώ άκουσα χθες τον Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε: Χιούστον, πήραμε το μήνυμα. Ναι, ναι. Σε πολλά επίπεδα. Το μήνυμα της κοινωνίας εννοώ, έτσι, μην μπερδευτούμε. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Τοντικίδη. Να είστε καλά. Μισό λεπτό πριν κλείσουμε τη σύνδεση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όποιος κλέβει, κλέβει από μας. Όποιος κλέβει, του κόβουμε το ρεύμα. Συμφωνείτε, κύριε Πρόεδρε? Ναι. Εάν ρωτάτε εμάς, σίγουρα συμφωνούμε. Σας ανοίγαγα σε πρέπει πρόεδρο. Να σας έκανα πρόεδρο. Ωραία. Ότι όποιος κλέβει, του κόβουμε το ρεύμα. Και να βρούμε τη δύναμη να το κόψουμε, την πολιτική δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα είναι τα πούμε και έναν αριθμό. Το πιο συμφέροντο, οι ψήφοι. Να σου πω κάτι. 500 εκατομμύρια ετησίως χρεωνόμαστε εμείς οι συνεπείς πολίτες από τις ρευματοκλοπές. Μισό δις. Μισό δις. Μισό δις από τους κλεφταρέους. Πληρώνουμε τους κλεφταρέους.